15 μέρες ήταν στο Επίκεντρο Υγείας στη Θεσσαλονίκη. Έχει μεγάλη σημασία στις μέρες μας, με όλα αυτά που ζούμε, με όλα αυτά που ζουν οι συμπολίτες μας, τα οποία τους γεμίζουν ερωτηματικά και πολλές φορές τους τρομάζουν. Έχει νομίζω μεγάλη σημασία σε αυτά να απαντήσουμε και έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία να απαντήσουμε συγκεκριμένα. Λένε ότι η κρίση είναι μια ευκαιρία. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να δώσουμε απαντήσεις για την ακρίβεια, για το ρεύμα, για την απολιγνητοποίηση, για όλα. Θα είμαστε όμως άβουλοι και μοιραίοι αν δεν μιλήσουμε για το μείζον, για το ποιος είναι ο λόγος που μας φέρνει μπροστά μας αυτό που ζούμε. Η Ελλάδα είναι η πιο εξαρτημένη χώρα ενεργειακά στην Ευρώπη, πλην Λουξεμβούργου, Μάλτας και Κύπρου. Όπως λέγαμε πριν 15 μέρες στη Θεσσαλονίκη, ότι η Ελλάδα είναι η χώρα στην οποία η δαπάνηση υγείας δεν υπολείπονται των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όμως υπολείπονται πάρα πολύ οι δημόσιες δαπάνησης υγείας, γιατί δαπανούν πάρα πολλά ιδιωτικά. Μιλάμε λοιπόν συγκεκριμένα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής για τα μείζωνα. Ξεκινήσαμε με την υγεία, συνεχίζουμε με την ενέργεια που απασχολεί, συγκλονίζει όλο τον κόσμο και απασχολεί όλους τους πολίτες. Θα συνεχίσουμε με την άμυνα της χώρας και την ασφάλεια. Μιλάμε για τα μείζωνα και μιλάμε συγκεκριμένα. Πιστεύω ότι η κοινωνία μας ακούει. Με προτάσεις, κύριε Πρωθυπουργέ. Μα φυσικά με προτάσεις. Φυσικά με προτάσεις. Φυσικά με προτάσεις. Στο επίκεντρο της ενέργειας είναι φυσικά η δίκαιη μετάβαση, μιας και μιλάμε εδώ στη Δυτική Μακεδονία, αλλά πάνω απ' όλα είναι ο οδικός χάρτης που οδηγεί στην απεξάρτηση ενεργειακή της χώρας. Θα ακούσετε πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις μέσα και θα καταλάβουμε όλοι πολύ καλά πώς και γιατί είμαστε τόσο εξαρτημένοι ενεργειακά και από την άλλη πώς θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Όπως ξέρετε, μπροστά σε αυτή τη μεγάλη κρίση που περνά όλη η Ευρώπη αλλά και η χώρα μας, τα ελληνικά κοιτάσματα φυσικού αερίου πιθανότατα αποτελούν τη μοναδική εναλλακτική λύση όλης της Ευρώπης και ασφαλώς και της Ελλάδας. Θέλω πραγματικά να πιστεύω ότι η συνειδητοποίηση αυτού του πλούτου που μας χάρισε η φύση θα είναι επαρκής προκειμένου να προχωρήσουμε να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο των προηγούμενων 7 ετών και να δουλέψουμε έτσι ώστε αυτός ακριβώς ο πλούτος να γίνει κτήμα του ελληνικού λαού αλλά και να βοηθήσουμε από πλευράς ενεργειακής ασφάλειας όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.